παραμένουμε σε κλίμα εκπαίδευσης. Είναι 17 ετών, Ειρήνη Αγγελάκη, μαθήτρια της δευτέρας τάξης στο 8ο Λύκειο Ιρακλείου και πέτυχε... Κατάφερε μια πολύ σημαντική διάκριση. Πέτυχε το ακατόρθωτο σύμφωνα με πολλούς, διακρίθηκε στο μαθητικό πανελλήνιο διαγωνισμό ποιήσης και διηγήματος, το χαμόγελο τα μαρτυρά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη, να σε καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια να πούμε εμείς. Πήρες τον δεύτερο έπαινο ποιήσης, σωστά? Ναι, σωστά, σωστά. Με ποιο ποίημα, για πες μας. Λοιπόν, εγώ πήρα το δεύτερο βραβείο ποιήσης, ναι, το ποίημα μου που λέγεται «Το μονοπάτι». Το μονοπάτι. Το περιεχόμενο τώρα του ποίηματος. Το περιεχόμενο του ποίηματος ουσιαστικά μιλάει για έναν άνθρωπο στο πρώτο πρόσωπο που ουσιαστικά βαδίζει στη ζωή και μαζί του βαδίζει και ο χρόνος. Και κάποια στιγμή ο χρόνος συνεχίζει να κυλάει και αν αυτός ο άνθρωπος δεν συνεχίσει να κυλάει μαζί του, τότε θα δει ότι κάποια πράγματα και ευκαιρίες που είχε όταν ήταν σε εκείνη την ηλικία που άφησε το χρόνο να κυλήσει, δεν τις έχει πια. Και ο δρόμος της ζωής γίνεται πιο δύσκολος. Τώρα θα σε ρωτήσω αναπόφευκτα ποια η έμπνευση, από πού προήλθε το συγκεκριμένο έτσι, ποίημα. Θα σας πω, η έμπνευση ουσιαστικά ήταν αυθαίρετη, δεν προσπάθησα να σκεφτώ. Τα ποίηματά μου, γιατί δεν είναι το μόνο ποίημα που έχω γράψει, βασίζεται σε λεξούλες και σε εκφράσεις και σε προτάσεις που μου έρχονται στο μυαλό εκείνη την ώρα. Βρήκα λοιπόν εγώ κάποιες προτάσεις και φράσεις, ναι, και το καλλιέργησα στο μυαλό μου και βγήκε με έναν βιωματικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι όλους μας χαρακτηρίζει. Μέσα στην πανδημία το ολοκλήρωσες? Ναι, στην πανδημία ήταν Απρίλιος, το Πάσχα ήταν. Η ποιήση πώς μπήκε στη ζωή σου? Τα ερεθίσματα. Γιατί είναι και νεαρό κορίτσι, πιο ναι, πολλοί νέοι τώρα έχουν και άλλα ερεθίσματα. Εσένα τι έγινε, πώς και στράφηκες στην ποιήση? Εγώ γράφω ποίηματα από πάρα πολύ μικρή, από το δημοτικό. Όταν ήμουνα Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, Τετάρτη, μας έβαζε η δασκάλα μας ασκήσεις και επειδή είχα πολύ ελεύθερο χρόνο τότε, έγραφα μερικά ποίηματα με ζωγραφιές σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Απλώς το βρίσκα πολύ ενδιαφέρον και έβλεπα ότι έχω κλείσει σε αυτό, οπότε αφού μου άρεσε το συνέχιζα. Υπάρχει κάποιο άτομο από το περιβάλλον σου που ασχολείται με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, που σε βοήθησε σε αυτό? Όχι, δεν θα έλεγα ότι με βοήθησε κάποιος, αλλά ο πατέρας μου γράφει λογοτεχνικά κείμενα κάποιες φορές και έχει ωραίο λέγειν, οπότε θα έλεγα ότι το κληρονόμησα από αυτόν. Και για τη συνέχεια υποθέτουμε... Αγαπημένος ποιητής, ποιήτρια, να μας πει τώρα, ναι, γενικά τι διαβάζει. Αγαπημένος ποιητής είναι αναμφίβολα ο Καβάφης. Καβάφης. Οι φίλοι μου στο σχολείο με φωνάζουν να σας πω ο μικρός Καβάφης. Ο μικρός Καβάφης. Και δεν έχουν πέσει και έξω και δεν έχουν και άδικο. Δευτέρα Λυκείου, οπότε του χρόνου πανελλαδικές. Ναι, με σωστά, την ποιήση σύμμαχο, υποθέτω, έτσι. Με την ποιήση όχημα, ναι, για να εισέλθεις πού? Πού θέλεις να περάσεις? Εγώ στο μυαλό μου έχω να ασχοληθώ με τις θεατρικές τέχνες, ναι, υποκριτική και με τη μεταγλώτηση ταινιών και κινουμένων σχεδίων. Μάλιστα, κάτι διαφορετικό ακούγεται. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι έχει έμεση σχέση με τη λογοτεχνία και με την συγγραφή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε? Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Συνηθίζω να λέω μπράβο και στη μαθήτρια βέβαια και στους γονείς της. Ευχαριστούμε και για τη συγκατάθεση και να μας μιλήσει σήμερα. Και στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, βέβαια, σε όλους όσοι έχουν βρεθεί δίπλα στην Ειρήνη. Εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,